επιβληθεί κανονικό κινηστό στον Νίκο, δεν το περίμενα, να σου πω τα λεφτά. Έχει βρεθεί με τον Στέλιο. Έχει βρεθεί με τη Στέλια Κυτήρια. Έχει βρεθεί με τον Μαρτίκα. Με την Έχει βρεθεί με την Ελευθερία. Έχει βρεθεί με την Ευρυδίκη Μαρτίκα. Με τον Βασάλο. Το Μπάρτζι το ξέρουν. Είναι αυτό που είπα. Έχει τσακωθεί μέχρι με τη Σκαμπό. Χθες ο Γιώργος Ουλιανός μας ρώτησε πώς μας φάνηκε η αντίδραση του Νίκου Μπάρτζι στην αποχώρηση του Τάκη. Και αφού οι κόκκινοι μίλησαν, ζήτησε και την άποψη των μπλε. Και άκουγα κάτι πράγματα. Πέρα το ότι τον λέγανε αληθινό και φθόρμητο, που εάν έκανε ο Τάκης την αντίστοιχη αντίδραση στην αποχώρηση του Μπάρτζι, ας πούμε, θα τον περνάγανε από 40 κύματα, βγαίνω και λέω ότι εδώ πέρα, παιδιά, είναι το θέατρο του παραλόγου. Και μαντέψτε ποιος αντέδρασε πρώτος. Ο Ηλίας ο Μπόγδανος. Τελικά, όποιος έχει τη μήγα, μοιάζεται. Άρα έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Για σένα λέω. Ναι, για σένα λέω, Ηλία μου. Και χθες στο συμβούλιο τον λες αληθινό και αυθόρμητο και παίρνεις το μέρος του, ας πούμε. Που εγώ πραγματικά και ο Κωνσταντίνος και άτομα της μπλε ομάδας και όταν ήμασταν στην κόκκινη ομάδα έχω ακούσει τα χειρότερα από εσένα για τον Νίκο Μπάρτζι. Ηλίας Μπόγδανος για ακόμα μία φορά όπου φυσάει ο άνεμος. Να βγαίνει ο Μπόγδανος και να λέει ότι ο Μπάρτζης λέει πάντα την αλήθεια. Όταν πριν 2 και 3 μήνες ήμασταν στην μπλε καλύβα και συζητάγαμε πώς έχει αλλάξει έτσι ο Νίκος, που τον ξέρω απ' έξω και δεν τον αναγνωρίζω, και για ποιο λόγο να πει αυτά τα ψέματα για μένα, για τον φίλο μου τον Κότσι, για τον έναν και τον άλλον. Τον έχουν επηρεάσει οι κακές παρέες που κάνει με τον Μαρτίκα. Σημείωση, ο Ηλίας μετά έγινε φίλος με τον Μαρτίκα, που ο Μαρτίκας έλεγε ότι είναι συνένοχος και όλα αυτά. Ναι. Τι φοβάσαι, ρε Ηλία? Φοβάσαι να μπει σε αντιπαράθεση με τον Μπάρτζι? Φοβάσαι να μπει σε αντιπαράθεση με τον οποιονδήποτε? Θες να πας στο τελικό και να τα έχεις καλά με όλους? Βάζουμε στη ζυγαριά. Ηλίας Μπόγδανος, Νίκος Μπάρτζης. Ποιος είναι περισσότερο φάουλ? Ηλία μου, είσαι περισσότερο φάουλ από τον Μπάρτζι. Μέχρι τώρα, ό,τι ήθελε να πει η κόκκινη ομάδα το έλεγε στον Τάκη και ο Τάκης πήγαινε και πετούσε φλόγες. Τώρα που αποχώρησε, τα ενία τα έχει παραδώσει τη Μαργαλένα και όπως είδαμε στο χθεσινό συμβούλιο, η Μαργαλένα έκανε έτσι μια επίθεση στον Ηλία, λέγοντας ότι φοβάται τον Νίκο, φοβάται να μιλήσει. Βάζανε τον Τάκη μπροστινό για να σχολιάσει κάποια πράγματα και έβλεπες ένα Ζάκη μια Μαργαλένα να μην μιλάνε και είχαν κανονικά τον Τάκη σαν κέρβερο για να βγάλει, ακριβώς, να ξελασπώσει την και ομάδα. Και ο Τάκης έβγαινε ο κακός και οι άλλοι ήταν Παναγίτσες. Παιδιά, μετά από αυτό που είδα, ο Βασάλος είναι τετράδα. Τι έγινε? Γιατί? Είναι τετράδα ο Βασάλος. Γιατί? Εντάξει τώρα, δίνει πολύ ψωμάκι. Δίνει πολύ ψωμί και δίνει ξεκάθαρα, δηλαδή είναι ο νέος Μαρτίκας, αλλά αληθινός. Πώς να σου πω, παίρνει τα δεδομένα και λέει, κάτσε ρε Μπόγδανε, μεταξύ Μπόγδανου λέει και Μπάρτζι, είναι πιο φάουλ ο Μπόγδανος. Είναι πιο φάουλ ο Μπόγδανος. Αλλά του λέω ότι είναι πιο φάουλ ο Μπόγδανος, τουλάχιστον ο άλλος υποστηρίζει κάτι που το υποστηρίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, πιστός, ας πούμε, σε αυτό που πιστεύει. Ο Μπόγδανος είναι μία εδώ, μία από την άλλη. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέει. Ο Μαρτίκας απ' έξω μας λέει ότι ο Μπάρτζης δημιουργεί σκηνικά χωρίς να έχουν ήδη υπάρξει. Αυτό, ρε παιδάκι. Λέω ότι καταθέτει ο Μαρτίκας. Ναι. Δεν το ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Ποιο σα αρέσει πιο πολύ, ποιο είναι πιο όμορφο? Ψηφίστε τον αυτό να μην ακούτε τίποτα δεξιά-αριστερά. Μην επηρεάζεστε. Γιατί ένα λέει το ένα λέει το άλλο. Πάντω δείχνει να λέει αλήθειες, παιδιά. Και να ξέρει το δικό του τρόπο. Και να ξέρει αλήθειες. Και να ξέρει.